Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο απλή και χωρίς άγχος τη ζωή μας στην καθημερινότητα. Είναι τρόποι οι οποίοι πλησιάζουν στο slow living και κάνοντας κάποιο poll στο Instagram, πολλοί μου δείξατε ενδιαφέρον για το slow living, οπότε είπα να βγάλω ένα βιντεάκι με κάποιους τρόπους στους οποίους μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο απλή τη ζωή μας. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Κάνε διαλύματα. Όταν εργαζόμαστε ή όταν είμαστε αφοσιωμένοι σε ένα συγκεκριμένο task, πολλές φορές αγχωνόμαστε πάρα πολύ, στρεσάρουμε πάρα πολύ τον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις αποδόσεις που θέλουμε. Όταν κάνουμε διαλύματα συχνά, δίνουμε στον εγκέφαλό μας αλλά και στο σώμα μας την ευκαιρία να ξεκουραστεί για λίγο, να κάνει ένα restart, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στη συνέχεια. Μάζεψε φορτιστές, καλώδια, πολύμπριζα από το χώρο που δουλεύεις. Όταν είμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι τακτοποιημένος και συμμαζεμένος, είναι πολύ πιο εύκολο να συγκεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε ή σε μια εργασία συγκεκριμένη ή σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι της δουλειάς μας. Όταν ο χώρος μας είναι ακατάστατος, γεμάτος καλώδια, γεμάτος ακουστικά, τετράδια, χαρτιά, στυλό, όλα αυτά, το βλέμμα μας αποσπάται πολύ πιο εύκολα και είναι πολύ πιο εύκολο να χάσουμε την προσοχή μας. Όταν κάνουμε κάποιες μικρές κινήσεις για να μαζέψουμε μικροπράγματα στο χώρο είτε της εργασίας μας είτε του σπιτιού μας, ο εγκέφαλός μας μένει πολύ πιο συγκεντρωμένος σε κάτι που έχουμε να κάνουμε ή και γενικότερα είναι πολύ πιο ήρεμος ο χώρος μας. Έτοιμασε τα ρούχα σου από το βράδυ. Ένα πολύ πολύ χρήσιμο tip, αν θέλεις να γλιτώνεις χρόνο με το να κάθεσαι μπροστά στην ντουλάπα σου και να προσπαθείς να διαλέξεις ρούχα για περίπου 3 με 4 ώρες, μπορείς να ετοιμάσεις τα ρούχα σου από το βράδυ. Είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος έτσι ώστε να μην στρεσάρεσαι το πρωί, να μην αγχώνεσαι με το τι θα βάλεις, τι θα συνδυάσεις, τι θα σου πηγαίνει, τι δεν φοράς πλέον. Αυτό θα το έχεις αποφασίσει από το βράδυ, έτσι ώστε το πρωί απλά να τα φορέσεις. Δημιούργησε ένα συνδυασμό ρούχων ή κάποια στολή έτσι ώστε να μειώσεις το χρόνο προετοιμασίας σου. Μπορείς με βάση τις αγορές σου να επιλέξεις ποια χρώματα, ποια υφάσματα, ποια μεγέθη σου πηγαίνουν περισσότερο. Αυτό θα σε βοηθήσει και σε μελλοντικές αγορές σου έτσι ώστε να αποφεύγεις, για παράδειγμα, εφόσον δεν σου πηγαίνει το πορτοκαλί, να μην αγοράζεις πορτοκαλί ρούχα ή πορτοκαλί παπούτσια, αλλά παράλληλα θα σου είναι πολύ πιο εύκολο να συνδυάσεις τα ρούχα σου και να τα φορέσεις. Εφόσον σου αρέσουν τα φυτά, επέλεξε εύκολα φυτά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιλέγεις φυτά τα οποία δεν χρειάζονται 100% τη δική σου φροντίδα, μπορούν όμως να μεγαλώσουν και να φροντίσουν μόνο τους ουσιαστικά τον εαυτό τους και εσύ απλά μπορείς να παρατηρείς αυτή την πρόοδο. Ουσιαστικά τα φυτά τα οποία είναι πολύ εύκολα να αναπτυχθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο είναι περισσότερο τα φυτά τα οποία δεν έχουν λουλούδια, είναι δηλαδή μόνο φύλλα. Μπορώ, αν θέλετε, σε επόμενο βίντεο να κάνω ένα tour στα φυτά που έχω εξωτερικά και εσωτερικά του σπιτιού μου και να δούμε κάθε ένα από αυτό. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μου το αφήσετε κάτω στα σχόλια. Μείωσε τα πράγματα που παίρνεις μαζί σου φεύγοντας. Μειώνοντας τον όγκο που κουβαλάμε μαζί μας καθημερινά, βοηθάμε και το σώμα μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη στάση του σώματός μας, αλλά και τη σκέψη μας, καθώς δεν έχουμε να σκεφτούμε να πάρουμε μαζί μας 50 πράγματα. Πάρε μαζί σου στην τσάντα σου ή στο backpack σου χρήσιμα αντικείμενα, πράγματα που πραγματικά σου χρειάζονται σε καθημερινή βάση και όχι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστείς μία φορά το μήνα. Αποδέσμευσε τον εαυτό σου από άχρηστα πράγματα τα οποία απλά κουβαλάς μαζί σου για κανένα λόγο. Ρίξε μια ματιά στην τσάντα σου να δεις αν έχεις αποδείξεις, λαστιχάκια, απορρίμματα. Καθάρισε την τσάντα σου ή το backpack σου και έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις μέσα στην τσάντα σου χρήσιμα αντικείμενα. Κάνε λίστα για τα πράγματα που έχεις να κάνεις σήμερα. Με τους γρήγορους ρυθμούς ζωής που έχει ο καθένας μας, είναι πολύ εύκολο να ξεχάσεις σημαντικά πράγματα. Κάνοντας μια λίστα με τα top 5 πράγματα, για παράδειγμα, που έχεις να κάνεις σήμερα, βοηθάς το μυαλό σου έτσι ώστε να μείνεις συγκεντρωμένο, να κάνεις τα πράγματα που χρειάζεται και να μην παραλείψεις τίποτα. Καθάρισε το γραφείο σου.
Αυτό πηγαίνει και αν δουλεύεις από το σπίτι, αλλά και αν δουλεύεις εκτός σπιτιού. Το να έχουμε έναν οργανωμένο και καθαρό χώρο που δουλεύουμε είναι πολύ πολύ σωτηρίο για το μυαλό μας, αλλά και τη σκέψη μας. Όταν δουλεύουμε σε ένα κατάστατο περιβάλλον, σε ένα βρώμικο περιβάλλον, αυτό επηρεάζει και την αποδοσή μας, αλλά και την σωστή λειτουργία του μυαλού μας. Φρόντισε λοιπόν όταν τελειώνεις τη δουλειά σου ή όταν την αρχίζεις να διατηρήσεις το γραφείο σου καθαρό και τακτοποιημένο, έτσι ώστε να είσαι πολύ πιο αποδοτικός στη δουλειά σου, αλλά και να μην αποσπάται η προσοχή σου από το οτιδήποτε. Βάλε το κινητό σου σε airplane mode. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επέλεξε κάποιες ώρες της ημέρας που θέλεις να αποκοπείς τελείως από το κινητό σου, να μην έχεις καμία επαφή, χωρίς να σου έρχονται ειδοποιήσεις, χωρίς να είσαι στο ίντερνετ, χωρίς τίποτα. Επέλεξε λοιπόν κάποιες ώρες της ημέρας ή όταν κοιμάσαι να έχεις το κινητό σου σε airplane mode, έτσι ώστε να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις, να μην έχεις συνέχεια το μυαλό σου στο κινητό σου και στο τι μπορεί να χτυπήσει, τι μπορεί να γίνει, και απλά επέλεξε να κάνεις κάτι άλλο το οποίο δεν θα έχει να κάνει με το κινητό σου. Απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ εύκολο να αποσπαστεί η προσοχή μας από το κινητό μας. Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί μπορεί να μας έρθει κάποιο μήνυμα στο Viber, στο Messenger, στο Instagram, σε όλα τα social media, νομίζω το γνωρίζετε, να μας έρθει κάποιο email, να χτυπήσει κάποιο like ή το οτιδήποτε. Όταν απενεργοποιούμε τις ειδοποιήσεις σε συγκεκριμένα social media ή γενικότερα στα social media στο κινητό μας, βοηθάμε και το μυαλό μας έτσι ώστε να μην είναι συνέχεια στην εγρήγορση του να δούμε το κινητό, ποιος έστειλε, ποιος έκανε like, ποιος μου έστειλε mail, ποιος μου έκανε follow και τα σχετικά. Βοηθάμε λοιπόν έτσι τον εαυτό μας να μην είναι εξαρτημένος τόσο πολύ από το κινητό και να είναι πολύ πιο ήρεμος, καθώς δεν θα χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Κάνε 5 λεπτά digital declutter την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αφιερώσεις 5 λεπτά από το χρόνο σου για να κάνεις declutter στο κινητό σου ή ακόμα και στο laptop σου ή στον υπολογιστή σου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να σβήσεις email, κλήσεις, δεδομένα ή αρχεία τα οποία δεν χρειάζεσαι, απλά γεμίζουν το χώρο του κινητού σου ή του υπολογιστή σου και αποφεύγεις τόσο καιρό να το κάνεις. Το digital declutter μας βοηθάει πάρα πολύ έτσι ώστε να έχουμε δεδομένα και μηνύματα και κλήσεις είτε στο κινητό μας είτε στον υπολογιστή μας, τα οποία πραγματικά αντιπροσωπεύουν μία ανάγκη ή μία χρησιμότητα και δεν έχουμε άχρηστες πληροφορίες να γεμίζουν το χώρο μας. Μείωσε το χρόνο επί οθόνης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να περιορίσεις σημαντικά το πόση ώρα θα αφιερώνεις στο κινητό σου και στο σκρολάρισμα που μπορεί να θέλεις να κάνεις καθημερινά. Αυτό βοηθάει τόσο τα μάτια σου να ξεκουραστούν και να μην επηρεάζονται από την μπλε ακτινοβολία του κινητού, ειδικά τις ώρες πριν τον ύπνο ή εφόσον έχεις ξυπνήσει. Μπορείς λοιπόν να κάνεις ρυθμίσεις στο κινητό σου έτσι ώστε να έχεις συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο μπορείς να επισκέπτεσαι το κάθε social media ή σελίδα ή γενικότερα το κινητό σου. Μπορείς έτσι να βοηθήσεις τον οργανισμό σου να ηρεμήσει, τα μάτια σου να ξεκουραστούν από την πυλή ακτινοβολία, αλλά και το μυαλό σου να είναι πιο ήρεμο, καθώς αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο πλέον σε οθόνες και δει στα κινητά μας, και αυτό σίγουρα είναι πολύ βλαβερό και για τα μάτια μας αλλά και για το μυαλό μας. Βγες μια βόλτα για περπάτημα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συνήθεια η οποία αποκτήθηκε κυρίως με βάση την καραντίνα, καθώς καθημερινά προσπαθούσα να βγω για βόλτα, να περπατήσω, να κάνω κάτι δραστήριο και με βοήθησε να το ενσωματώσω και γενικότερα στη ζωή μου. Οπότε το να επιλέξουμε να πάμε μια βόλτα για περπάτημα, έστω στο γύρο του τετραγώνου, έστω κάπου κοντά σε κάποια πλατεία, είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάμε τον οργανισμό μας και να κινηθεί, να έχουμε ένα είδος μικρής άσκησης, αλλά και να κοινωνικοποιηθεί. Μπορείς να δεις κάποιον το δρόμο, μπορείς να βγάλεις τους σκύλους σου βόλτα, μπορείς να βγεις με τον σύντροφό σου ή με κάποιον συγγενή σου και να έρθετε πιο κοντά σε αυτό ή και να βγεις μόνος σου και να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου. Να θυμάσαι να αναπνέεις. Καθημερινά στρεσάρουμε τον οργανισμό μας τόσο πολύ που ξεχνάμε να αναπνέουμε. Μπορούμε να αφιερώσουμε 5 με 10 λεπτά την ημέρα στις αναπνοές μας, να κάνουμε σωστές αναπνοές και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε το στρες από τον οργανισμό μας αλλά και να χαλαρώσουμε. Φρόντισε να έχεις υγιεινά σνακ μαζί σου. Είσαι στη δουλειά στο γραφείο, αντί να φας κάτι ανθυγιεινό, μπορείς να έχεις μαζί σου μικρά σνακ. Αυτά μπορεί να είναι
κάποιοι ξηροί καρποί, μία μπάρα δημητριακών, ένα φρούτο, ένα χυμός, κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει και θα μπουστάρει πολύ τον οργανισμό σου. Απ' την άλλη, όταν είσαι σπίτι και για παράδειγμα μπορεί να θέλεις να δεις μία ταινία στον καναπέ, μπορείς να έχεις μαζί σου εξίσου κάποιους ξηρούς καρπούς ή κομμένα φρούτα, να φτιάξεις μια φρουτοσαλάτα, να πιείς παγωμένο τσάι. Είναι διάφορα σνακ με τα οποία μπορείς να αντικαταστήσεις ανθυγιεινά σνακ, όπως αναψυκτικά, πατατάκια, γαριδάκια, παγωτά, όλα αυτά, και τα οποία κάνουν πάρα πολύ καλό στον οργανισμό μας. Φάε πιο αργά. Όλοι μας είμαστε σε μία εγρήγορση όταν θέλουμε να φάμε, είτε γιατί μπορεί να βιαζόμαστε και πρέπει να φάμε γρήγορα, είτε γιατί πεινάμε και θέλουμε να φάμε γρήγορα. Όμως το να δίνουμε χρόνο στο φαγητό που τρώμε και στον οργανισμό μας να αφομοιώσει την πληροφορία ότι τρώμε, αλλά και την τροφή που δίνουμε στον οργανισμό μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με το να τρώμε αργά και σωστά, βοηθάμε και τον οργανισμό μας έτσι ώστε να γίνει η πέψη σωστά, αλλά και το μυαλό μας έτσι ώστε να αποκτήσει το αίσθημα της πλήρωσης πολύ πιο γρήγορα. Κάνει decluttering στα διπλά και τριπλά αντικείμενα. Σίγουρα δεν σου χρειάζονται 5 ψηλίδια. Σίγουρα δεν σου χρειάζονται 8 κουτάλες. Πολύ πιθανό να μην σου χρειάζονται 50 ζευγάρια παπούτσια. Όταν ζούμε και δουλεύουμε σε έναν πολύ πιο απλό χώρο, είναι πολύ πιο εύκολο για τον οργανισμό μας και για το μυαλό μας να λειτουργήσει και να δουλέψει πιο σωστά. Οπότε επέλεξε κάποιες ώρες της ημέρας να κάνεις ένα decluttering σε κάποιο χώρο του σπιτιού σου ή του γραφείου σου, έτσι ώστε να βοηθήσεις τη συγκέντρωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ζήσουμε πιο απλά και σίγουρα χωρίς άγχος και χωρίς στρες. Ελπίζω να σας βοήθησα και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μπορείτε να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τι άλλο θα θέλατε να δείτε σχετικά με το slow living. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like στο βίντεο στην περίπτωση που σας άρεσε και ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Αν δεν με ακολουθείτε στο Instagram μπορείτε να με ακολουθήσετε, θα σας αφήσω κάπου εδώ το προφίλ μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.